Νέα επίθεση σε βάρος οδηγού φορτηγού από ομάδα μεταναστών που προσπάθησε να διαφύγει για την Ιταλία. Επιτέθηκαν σε οδηγό, προσπάθησαν να μπουν στην Ταλίκα, το κλασικό φαινόμενο. Ο οδηγός, ο άνθρωπος προσπάθησε να τους αποτρέψει, να μην εισέλθουν μέσα στο φορτηγό. Το αποτέλεσμα ήταν να το επιτεθούν και να τον τραυματίσουν. Το φαινόμενο είναι πλέον καθημερινό και χρονίζον. Οι λιμενικοί παίζουν το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού. Εμείς δίνουμε τη μάχη, όπως σας είπα. Προσπαθούμε να φυλάξουμε την πύλη εξόδου, γιατί όπως καταλαβαίνετε το λιμάνι της Πάτρας από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, καθρέφτης γενικά για τη διέλευση των ταξιδιωτών. Το θέμα είναι ότι αν δεν απομακρυνθεί ο κόσμος, όπως έχω ξαναπεί και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, από τα εργοστάσια, τα εγκαταλελειμμένα, τα υπάρχουν έξωθεν του λιμανιού, δυστυχώς το πρόβλημα δεν πρόκειται να διορθωθεί σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των μεταναστών έχει αυξηθεί. Αυξάνεται, δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Όπως βλέπετε και από τις εισρωές στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί αμείωτος ο ρυθμός. Επόμενο είναι ο κόσμος ο οποίος συσσωρεύεται, να μεγαλώνει και να αυξάνεται και να δημιουργείται το πρόβλημα στην πόλη της Πάτρας. Πιο μεγάλο. Οι λιμενικοί έχουν θέσει επανειλημμένως το ζήτημα τόσο στο Λιμενάρχη όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση παραμένει ίδια.